Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μη βάλια μπούι και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. 25 ημέρες συμπληρώνονται από την εξαφάνιση του Γιώργου Μπαλτσάκη στις Πατέλες Ηρακλείου με την οικογένειά του να ζει ένα πολυήμερο δράμα. Μάλιστα, ένα τηλεφώνημα για παρουσία ενός άνδρα στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών κινητοποίησε τους πάντες, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς επρόκειτο για πρόσωπο που έμοιαζε στον 74χρονο εξαφανισμένο. Με ποσοστό 52,55% ο Ερντογάν κέρδισε τις εκλογές στην Τουρκία και με μια εμφαντική διαφορά σχεδόν 11 εκατομμυρίων ψήφων άφησε δεύτερο το Μουχαρέμ Ίντσε που συγκέντρωσε ποσοστό 30,67%. Ο εφιάλτης όλων μας τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι μόνο είναι τα κουνούπια. Το όπλο κατά των ενοχλητικών επισκεπτών αποδεικνύονται τα αρωματικά φυτά που αποθούν τα κουνούπια. Μπείτε στο neakrete.gr για να μάθετε μικρά μυστικά απόθεσης των απρόσμενων επισκεπτών. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.